Αυτή δεν είναι γυναίκα, ρε. Είναι μούτρο. Κανονικά, φιλαράκι, εσύ δεν θα έπρεπε να μιλάς καθόλου. Γιατί δεν θα έπρεπε να μιλάει ο Λεωνίδας? Η Φλωρέτα ξέρει ότι τα είχες με τη γυναίκα Αράχνη. Με τη Μένη Σούλτς, με το όνομα. Για να ξεμπροστιάσεις μια απατεώνισσα, μία είναι η λύση. Η απάτη. Δηλαδή? Λοιπόν, παλικάρια, το μυρίζετε και ένας-ένας μου λέει τι μυρίζει και τι ξέρετε γι' αυτό. Κάτι τρέχει κάτω με τις κρεμές. Τι τρέχει, αγόρι μου, δόξα που λάβε, γίνεται χαμό, σκίζουμε. Υπάρχουν δύο επιλογές. Ή να μου πεις ή να το μάθω μόνος μου. Μας, γιατί μας ρωτάς? Τι να ξέρουμε εμείς για την κρέμα σου? Την κρέμα μου? Όχι, 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 παιδάκια. Αυτή δεν είναι η κρέμα μου. Και ποια είναι? Μήπως είναι η δικιά σου, ρε Φώτη? Όχι, ρε Ζαχώ, μήπως είναι η δικιά σου. Γιατί, ρε εσύ, το δερματάκι σου έχει μια λάμψη τελευταία. Σαν να έχεις ξανανιώσει εσύ. Σε ευχαριστώ. Είσαι ο μόνος που το πρόσεξε. Ξεσπίνω πολύ νερό. Παιδιά, 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 παιδιά. Εδώ, συγκεντρωμένα. Λοιπόν, ξέρω ότι αυτό είναι ένα από τα βαζάκια της Μπαϊοσόφο. Αφού το ξέρεις ρε Σύφη, τι ρωτάς τότε? Γιατί το περιεχόμενο της ζαχαρία μου δεν έχει καμία σχέση με την κρέμα που έφτιαξα εγώ. Ναι, να πάρε μια απόφαση όμως τώρα. Είναι η κρέμα σου ή δεν είναι? Να μας το πεις και πάλι για να ξέρουμε, δηλαδή. Φωτάκι, το βαζάκι είναι ένα από τα δικά μας. Αυτό που είναι μέσα όμως είναι απλώς κάτι που βρωμάει. Βρωμάει? Αν δεν μου το έλεγες, δεν καταλάβαινα τίποτα. Ξέρεις, έχω εγμορίτιδα, μωρέ, και δεν μπορώ να μυρίσω. Μήπως δεν διάλεξες τα καλά υλικά? Μήπως σου δώσανε λιγμένα? Γιατί ξέρεις, αν οι πρώτες ύλες δεν είναι πρώτης ποιότητας. Σωστό. Σωστό, σωστό, παιδιά. Αυτό που λέτε είναι σωστό. Αν υπάρχει αστοχία στα υλικά, έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Έλα όμως που εγώ διαλέγω πάντα υλικά πρώτης ποιότητας. Καταλαβαίνετε βέβαια την έκπληξή μου όταν το άνοιξα και με πήρε μπόχα. Ναι, αποκλείεται. Τότε πώς βρωμάει δηλαδή? Αυτό ρωτάω το σύνορα, αγοράκι μου. Λοιπόν. Πάμε πάλι από την αρχή. Φώτη μου, τι σου μυρίζει? Να δω. Δεν ξέρω, είναι κάτι σαν... σαν φρούτο. Ναι. Γερμάς, νομίζω κάτι τέτοιο. Για δες και εσύ, ρε Ζαχαρία, με την ιγμωρίτιδα. Δεν είναι, ρε, ιγμωρίτιδα. Μερικές φορές έτσι επανέρχεται λίγο η όσφρηση. Εμένα μου μυρίζει κάτι σαν γλυκό. Σαν βανίλια, κανέλα. Αυτό είναι άρωμα μπουγάτσας Θεσσαλονίκης. Α, μάλιστα, μπουγάτσα Θεσσαλονίκης. Ακούω βανίλιες, κανέλες, γερμάδες. Ένα περίεργο πράγμα, ρε παιδάκι. Εγώ πότε το μυρίζω, μου βρωμοκοπάει σάχας από ταβέρνα την Τσικνοπέμπτη. Κοίτα να δεις, το ίδιο πράγμα ακριβώς είχε πάθει μια ξαδέρφη μου, ρε. Όποτε έπεφτε για ύπνο, τη μύριζα κοψίδια. Και τι έκανε? Δίδυμα. Σύφη. Μήπως μας ετοιμάζει καμιά έκπληξη? Λοιπόν, επειδή είναι προφανές ότι δεν θα βγάλω άκρη μαζί σας, το μόνο που μπορώ να υποθέσω είναι ότι από τις βλακίες που φέρνετε εδώ μέσα και τρώτε, κάποιες πέφτουν μέσα στα καζάνια μου, δεν ξέρω. Να είστε σίγουροι όμως ότι θα το ανακαλύψω. Εντάξει, εμείς τη γλιτώσαμε. Ελπίζω να τα παγαίνει εξίσου καλά και ο Ζούβας επάνω, γιατί δεν μας βλέπω να τη βγάζουμε καθαρή. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά σίγουρα κάτι συμβαίνει. Κάποιος έχει βάλει το χεράκι του και πειράζει τις φόρμουλες. Άκου τώρα, ρε, ο άτιμος, ε! Πάει και παίρνει δηλαδή τον Ιάκυνθο και τον Κάρδαμό σου και κάνει δουλίτσα. Πες μου ποιος είναι, ρε Μάρκο, το πιάσω εγώ στα χέρια μου. Μα ήξερα ποιος είναι, θα το είχα πιάσει κι εγώ στα χέρια μου, αλλά δεν ξέρω ποιος είναι. Μπράβο. Ορίστε. Μπράβο, 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 Θράσος, λέω, ρε. Πάει και ανακατεύει τώρα τις συνταγές αυτός, έτσι. Ακριβώς. Κανονικά θα έπρεπε να κάνω κανονική έρευνα, αλλά λέω να το λήξω ανώδυνα το θέμα. Ναι, ρε φίλε, μπράβο. Την καλύτερη δουλειά θα κάνεις. Σιγά τώρα, μωρέ, εντάξει, μια κρεμούλα. Τώρα μύρισε λίγο τζατζικάκι. Delicatessen. Μη σκάτρε, ρε, ντάς ανώτερος, ρε, μη δίνει σημασία. Κοίτα, εννοείται ότι θα το ψάξω. Απλώς πιστεύω ότι ο Σύφης δεν έχει κάποια ανάμειξη, οπότε θα σταματήσω να το πλέκω, αλλά. Θα μπλέξω το θείο του. Το θείο του, ε? Ποιο, το Μανολιό, το Γιάκο, έναν άλλο ψηλό με τη μουστάκα. Τώρα να μπει στην Κρήτη, όλοι μουστάκες έχουν. Έχει μεγάλο σοϊ πάντως, θα μπλέξεις. Μην πας μακριά και εσύ μου αρκείς. Εγώ τι σου έκανα τώρα, κάψε ροζ, ρε Μάρκο? Άκουσε με, Μάκη. Μπορεί να μην ξέρεις, αλλά αν δεν ξέρεις, θέλω να μάθεις. Τι ακριβώς συμβαίνει εκεί κάτω? Αν θέλεις να ξεχάσω ότι η Φέη σε έβαλε να κλέψει τις φόρμουλες μου. Πού το θυμήθηκες τώρα πάλι αυτό? Αλλά δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω. Που κάθομαι και στα λέω.
Δε σπάτω, εγώ μια μέρα πάντως θα σας αποδείξω ότι είμαι αθώος. Θα κάνω τις έρευνές μου, τις ανακρίσεις, τις παρακολουθήσεις. Θα βάλω τα ντρόνια να πετάνε. Κατάλαβες, και σε μία, δύο, τρεις, πέντε. Μέχρι αύριο να ξέρεις. Περιμένω να μάθεις. Και έρχεσαι να μου το πεις. Αύριο, ε. Αύριο. Αύριο. Απ' την άλλη. Βάλε και ένα σηματάκι. Πόσο κάνει. Μια αντρεβλάς, πες τι ιδέα έχεις. Ναι ρε, μίλα. Λοιπόν, η Μπέα ήταν πάρα πολύ έξυπνη για να καρφωθεί από μόνη της. Οπότε, πρέπει να στήσουμε μια γερή κομπίνα για να την αποκαλύψουμε. Ναι, όταν λες κομπίνα, τι εννοείς. Εγώ βρήκα ότι πρέπει να στήσουμε μια γερή κομπίνα. Το περιεχόμενό της βρείτε εσείς, κάντε κάτι κι εσείς. Τόση ώρα, ρε, αυτό σκεφτόσουνα. Πρόσεχε, θα κουραστείς. Α, εδώ είστε. Ωραία, ευκαιρία να το πω και με εσάς ένα χεράκι. Τι θες, Θοδωρή? Θέλω να σταματήσετε κι εσείς να ρίχνετε δηλητήριο στη σχέση μου με την Πεατούλα. Γιατί ποιος άλλος ρίχνει δηλητήριο στη σχέση σου με την Ταραντούλα? Πω ζήλια και κακία, ίδιος ο Λεωνίδας έχεις γίνει, ρε. Να μην με δείτε μια φορά να πετάω ευτυχισμένο στον 7ο ουρανό. Αυτό φοβόμαστε, Θοδωρή μου. Την πτώση σου από τον 7ο ουρανό στο 2ο υπόγειο. Α, όχι, δεν θα καθίσω εδώ πέρα να ακούσω κι άλλες κακίες. Φεύγω. Και αν έρθει η Μπεατούλα μου, να τη στείλετε να με βρει δίπλα. Εντάξει, δεν θα χάσω εγώ εξαιτίας σας τέτοιο θησαυρό. Δεν μπορώ να τον ακούω, παιδιά. Δεν μπορώ να τον ακούω. Ηρέμησε. Αυτό είναι, ρε. Θησαυρός. Θησαυρός αυτή, ρε. Ρε, αυτή είναι ο άλλη που απέξει άρτα κλέφτης μαζί. Λοιπόν, μαζί σου, αλλά τώρα που είπε ο Θοδωρής για θησαυρό. Παιδιά, θυμάστε που πριν σκεφτόμουν μια κομπίνα, αλλά δεν είχα περιεχόμενο. Ναι. Τώρα έχω. Τελικά υπάρχουν πολλά πράγματα από το παρελθόν σου που δεν γνωρίζω. Έλα τώρα κι εσύ, έλα. Εντάξει, πέταξε εκεί πέρα μια βλακία ο Θόδωρας και εσύ τσίμπησε. Σου έχω πει ότι τα είχα μετημένη. Ναι, ότι τα είχες μετημένη μου το είχες πει. Αλλά δεν μου είχες πει ότι αυτή έκανε εγκλήματα και εσύ έκανες τα στραβά μάτια και προσπαθούσες να τη φυγαδεύσεις. Τελικά φαίνεται να ήσουν πολύ ερωτευμένος μαζί της, ε. Εντάξει, αλλά δεν είχα σκοπό να σου κρύψω τίποτα. Απλώς σκέφτηκα ότι δεν υπήρχε λόγος να σου πω τόσες λεπτομέρειες για το παρελθόν μου. Ε, καλά. Δεν το λες και λεπτομέρεια που τα έχεις με τη γυναίκα Ράχνη. Εντάξει, αλλά εντάξει. Όλοι έχουμε κάνει λάθη στο παρελθόν. Εγώ τουλάχιστον δεν την παντρεύτηκα τη Μέννη, όπως έκανες εσύ με τον Ανδρέα. Τώρα δεν έχω τι να σου πω. Δεν ξέρω ποιος είναι χειρότερος, ο Ανδρέας ή η Μέννη. Τελικά έχει δίκιο ο Θόδωρας. Ναι, έχει δίκιο. Τρελανέ με τώρα. Πού έχει δίκιο? Που πήγε και έμπλεξε και ρωτεύτηκε αυτή τη χαρτορίχτρα. Εμείς οι δύο, Λεωνίδα, έχουμε πολύ χειρότερο ιστορικό σχέσεων από αυτόν. Με ποιο δικαίωμα λοιπόν κρίνουμε τη σχέση του? Ακριβώς αυτό, Φλωρέτα. Δεν την κρίνουμε τη σχέση του. Προσπαθούμε να το προστατεύσουμε. Επειδή κι εσύ κι εγώ είχαμε μπλέξει στο παρελθόν με επικίνδυνους ανθρώπους, δεν θέλω να πάθει το ίδιο ο φίλος μου. Δηλαδή όλα αυτά τα έκανες από αγάπη. Εννοείται. Εσύ τι λες, ότι του πάω κόντρα επειδή ζήλεψα την ευτυχία του? Όχι, βέβαια. Ξέρω πόσο προστατευτικός είσαι με τους ανθρώπους που αγαπάς. Αυτό είναι ένα πράγμα που αγαπώ πολύ σε σένα. Κι εσύ έτσι είσαι. Γι' αυτό θα με βοηθήσεις να γλιτώσουμε τον ερωτοχτυπημένο από τη γυναίκα Ράχνη. Σε αυτό θα ήταν καλύτερη, Σούλτς. Λοιπόν, εγώ φεύγω. Τελείωσα με τα κόστη που μου ζητήσε ο Μάρκος. Εσύ θα κάτσεις κι άλλο? Ναι, έχω λίγη δουλειά ακόμα. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα και σε σένα. Περίεργο μου φαίνεται πάντως που φεύγω εγώ πριν από σένα. Συνήθως εγώ έμεινα τελευταίος. Έπεσε δουλίτσα, τι να κάνουμε. Φεύγετε, πώς και έτσι. Εσείς συνήθως αν δεν νυχτώσει δεν ξεκουνιέστε. Έχετε να πάτε κάπου? Ναι, έχω να πάω να δω τον πατέρα μου. Λοιπόν, αν τελειώσαμε με το κουτσομπολιό, σου έχω εδώ τα αναλυτικά στοιχεία για το κόστος παραγωγής της νέας κρέμας. Θέλω να τα δώσει το Μάρκο αύριο το πρωί, τα χρειάζεται. Γιατί να τα δώσω αύριο το πρωί και όχι σήμερα, ακόμα στο γραφείο του είναι. Μπα. Κι άλλος που δεν ξεκολλάει από το γραφείο. Τι έχει γίνει σήμερα, πολλή δουλειά έπεσε. Ναι, κι εγώ όλη την ώρα πάνω σε αυτή εδώ πέρα την καρέκλα. Εδώ θα αφήσω τα κοκαλάκια μου. Δεν λέω για σένα, Λατανιά. Αλλά για ποιον? Κυρία Νάτα, δουλεύει ακόμα μέσα. Ναι, αφού μαζί φεύγουμε. Μάλιστα. Και συνήθως μαζί έρχονται. Δεν ξέρω, κάνουν μάλλον οικονομία στη βενζίνη. Τι να πω κι εγώ.
Καλό απόγευμα, Λατάνια. Καλά να πάθεις, Καλατζή. Είπες κάτι. Εγώ, όχι, τίποτα, τίποτα. Στόμα έχω και μιλιά δεν έχω. Σιγά. Λοιπόν, Μίμη, μισό. Η Μπεάτα είπε ότι δεν ξέρει ότι ο Θοδωρής είναι ο πατέρας, σωστά. Σωστά. Και έτσι πρέπει να παραμείνει. Όσο σου κουστάρει και την έχεις από κοντά, θα ξέρουμε τι σχέδια έχει για τον γέροντα. Όχι από πολύ κοντά, όμως γιατί αυτή τα αγώνει. Ναι, εγώ τι θα κάνω για να βοηθήσω. Εσύ μπορείς να την πλευρίσεις σαν πελάτησα, να ασχολείσαι με ματζούνια, να σου λέει τη μοίρα, δεν μπορεί πάνω στην κουβέντα, θα πάρεις κάποια χρήσιμη πληροφορία. Ε, καλά όλα αυτά. Το βασικό σχέδιο ποιο είναι όμως. Ακούστε και θαυμάστε. Το μεγαλύτερο ελάττωμα της Μπεάτας ποιο είναι. Ποιο είναι. Η φιλαργυρία. Οπότε θα της ρίξω ένα δόλωμα που δεν θα μπορεί να αντισταθεί με τίποτα. Το θησαυρό που είπες. Ακριβώς. Αυτή πιστεύει ότι ο Θοδωρής εδώ πέρα έχει ένα τεράστιο κομπόδεμα. Οπότε εγώ θα την πείσω, θα της βάλω έτσι λογάκια. Το έχει κάπου εδώ. Το έχει κρύψει κάπου εδώ κοντά στο παλιό το μαγαζί, το αγαπημένο, την ταβέρνα. Κάτσε ρε Ζιβλάση, ποιος κρύβει θησαυρούς στις μέρες μας. Καλά, μην το λες. Ο πατέρας μου το έχει κάνει στο παρελθόν. Και μια χαρά ταιριάζει στο χαρακτήρα του. Σωστά. Και η Μπεάτα, τόσο φιλάργυρη που είναι, αν της μπει η ιδέα για έναν θαμμένο, κρυμμένο θησαυρό, τι θα κάνει. Θα αρχίσει να ρωτάει πόσα είναι τα λεφτά και πού είναι κρυμμένα. Θα ήθελε λοιπόν σε μένα. Εγώ θα της δίνω κάποιες πληροφορίες, λυπέστατες βέβαια, και όταν θα καταφέρει να είναι κοντά στο θησαυρό, τι θα κάνουμε. Α, τότε θα ειδοποιήσουμε τον πατέρα μου. Και θα έρθει, θα την τσακώσει στα πράσα να τον κλέβει και μετά αντί να το καλύψει. Μπεάτα, game over. Πάρα πολύ καλό το σχέδιό σου, ρε Βλάση. Αλλά θα πετύχει. Φυσικά και θα πετύχει, θα πρόκειται να αντισταθεί σε θησαυρό. Ναι, ρε παιδιά, αφού μου το είπε ξεκάθαρα. Κυνηγάει μόνο τα χρήματα, είναι κυνηγός χρημάτων. Έλα, ρε παιδιά, τώρα τι το συζητάμε τώρα, είναι δυνατόν. Δεν έχετε τίποτα άλλο να πείτε, μόνο αντιρρήσεις για θεσπέσια την ασύλληπτη ιδεάρα μου. Εντάξει, Βλάση μου που πρόλαβες να ψωνιστείς, αναλαμβάνεις εσύ. Όσο για σένα, Μιμή, πρέπει να φύγεις. Μην σε δει καμιά Μπεάτα εδώ και του ξεφύγει το Θοδωρείο της ο γιος του. Έφυγα. Ωστε έτσι είσαι ο Μάρκος, ε. Που τον είχες και για αγάθο πλουσιόπεδο. Ναι, ρε τον παγάσα. Με μπέρδεψε με τις κρέμες και με τους καλούς του τρόπους. Αλλά σήμερα μου έδειξε τα δόντια του. Σου φώναξε. Όχι ρε, τι είναι η Ζαφυρό, να μου φωνάξει. Με έσφαξε όμως με το γάντι. Αυτός τώρα είναι και του Σαλονιού, αλλά είναι και του Λιμανιού. Είναι ρε παιδί μου της πιάτσας, ποτικάκια. Πρέπει να τον προσέχομαι. Βασικά, εσύ πρέπει να βρεις τι θα του πεις. Γιατί περιμένει απαντήσεις. Ναι, εγώ με τον Ζαχαρία καλυφθήκαμε στο σύφι. Είναι σίδας τώρα να ρίξεις τάχτη στα μάτια του Μάρκου. Άντε ρε φωτάρα, πάει το εμείς, έγινε εγώ. Έτσι μπράβο. Να πάρω εγώ τα δύσκολα, βγάλω εγώ το φίδι από την τρύπα, πάρτε εσείς τα εύκολα, ε! Πώς την πατήσαμε έτσι, ρε παιδιά. Μπουλουκάκι, μη μου παίζεις σε μένα την παρθένα. Εσύ άφησες το βατσάκι με την κρέμα να πούμε εκτεθειμένο. Μαντέρα δεν κάνεις πάλι, ρε Ζάχο. Σώπα, ρε, εγώ φταίω. Εγώ έκανα ένα μικρό λαθάκι. Δεν πήγε εμένα η δική μου η γυναίκα να μας καρφώσει στον Ηλιάδη, να μας κάνει τη ζωή δύσκολη. Αρχικά δεν έχεις γυναίκα. 1-0. Και δεύτερον, εγώ τι φταίω ρε για τις λακίες που έκανε η Χαλούμα. Όχι φταίες, φταίες και εσύ γιατί δεν τη συγκράτησες. Να λέμε του στραβού το δίκαιο, ο μόνος που δεν έχει καμία ευθύνη για όλα αυτά είμαι εγώ. Ω, εδώ γελάμε. Εσύ φταίς Φωτάκο, εσύ. Και για την παραγωγή που έχει μείνει πίσω, και για την κρέμα και για τη Χαλούμα, και για το ότι έχουμε γεμίσει ψίχουλα εδώ πέρα μέσα και μας τρώνε τα ποτίκια. Σιγά μην φτάγει για το σεισμό στην Καλαμάτα το 86. Και γι' αυτό εσύ φταίς ρε. Αυτά ρε, μιλάτε για σεισμού. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Δώσε τα χέρια. Έτσι, μπράβο. Δώσε και εσύ. Εδώ. Αυτό είσαι. Έλα. Έλα, ρε, φτάνει τώρα. Λοιπόν, τι λέγαμε. Α, ναι. Ρε, εσείς, με τον Μάρκο, τι θα κάνουμε. Τι θα κάνεις. Εμείς κάναμε ό,τι ήταν να κάνουμε. Ζήτησες να με δεις. Ναι, επειδή το περισκόπιο έξω στη γραμματεία μου είπε ότι ο Μάρκος έχει καλέσει το Ζούβα για να μιλήσουν και ήθελα να μάθω αν ξέρεις κάτι. Γι' αυτό με ήθελες να σου πω τα κουτσομπολιά που δεν ξέρει η Λατάνια. Α, να σου πω, η θέση του πληροφοριού είναι πάρα πολύ σημαντική. Και το αυτή της Λατάνιας μπορεί να είναι μεγάλο, αλλά δεν φτάνει μέχρι την αποθήκη. Μάλιστα. Κι εγώ που έλεγα μπορεί να θες να πάμε κάποια βόλτα. Ναι, θα την πάμε και τη βόλτα, αλλά για πες μου τώρα, ξέρεις κάτι. Ωραία. Είχαμε ένα θεματάκι με μία κρέμα. Δεν ξέρουμε πώς βρέθηκε στην εταιρεία, ούτε ποιος την έφτιαξε. Οπότε φαντάζομαι ο Ηλιάδης πιστεύει ότι ο θείος μου έχει κάποια εμπλοκή με όλο αυτό. Ο Ζούβας, τι σχέση μπορεί να έχει με τις κρέμες.
Δεν ξέρω. Κάπου εκεί τελειώνει η πληροφορία μου. Αν μάθω κάτι άλλο, θα σου το πω. Με τη βόλτα που λέγαμε, τι θα γίνει. Α, ναι, για πες μου, τι ιδέα έχεις. Εγώ θα ήθελα να πάω σε μια φάρμα που ξέρω έξω από την πόλη, που έχει και εστιατόριο με τα δικά τους βιολογικά προϊόντα. Ξέρεις, αλλάζουν το μενού ανάλογα την εποχή, τις καλλιέργειές τους. Θέλω πολύ να πάω, γιατί κάποια στιγμή στη ζωή μου σκεφτόμουν ότι θα ήθελα να φτιάξω κάτι τέτοιο. Δεν είχα ιδέα ότι κάνεις τέτοια όνειρα. Εγώ ναι. Εσύ πώς και ενθουσιάζεσαι με αυτό? Είδες που δεν πρέπει να βγάζεις εύκολα συμπεράσματα από την εμφάνιση του άλλου. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η φύση. Και μετά από μια τελευταία εμπειρία που είχα στην εξοχή πριν λίγες μέρες, έχω μια τεράστια λαχτάρα για τη φύση. Κοίτα, να δεις, τελικά έχουμε όντως κάποια κοινά. Εγώ στο έλεγα. Πότε λες να πάμε σε αυτή τη φάρμα? Εγώ έχω τελειώσει. Αν τελείωσες και εσύ, θες να πάμε τώρα να χαλαρώσουμε μετά τη δουλειά? Αχ, Φρεσίδη μου, σε ευχαριστώ τόσο πολύ. Είσαι ο μόνος άνθρωπος που νοιάζεται αυτή τη στιγμή για μένα. Ο μόνος δεν ξέρω, αλλά πραγματικά το κάνω με την καρδιά μου. Πολύ χαίρομαι. Μετά από όλα αυτά που έχω περάσει, είχα πολύ μεγάλη ανάγκη από έναν καλό φίλο. Πάλι λέει το Θεό μου. Μου τον φωνάζετε γιατί έχουμε κανονίσει να πάμε καζίνο? Βεβαίως, Μαρίνα, σε παρακαλώ, πετάξου να ειδοποιήσεις τον κύριο Θεό ότι τον περιμένει η κυρία του. Ναι, μάλιστα, αμέσως, μισό λεπτό θα κάνω. Πείτε τα εσείς. Μπράβο σας. Όχι, μπράβο σας, συγχαρητήρια που καταφέρατε το Θοδωρή να πάει στο καζίνο. Είναι κάτι πολύ δύσκολο, κανείς από τη γειτονιά δεν το περίμενε αυτό. Αλήθεια, είναι κατά του τζόγου? Όχι ακριβώς, αλλά όλη η γειτονιά ξέρει ότι ο κύριος Θεό κάνει τα χρήματά του μασούρι. Δεν ξοδεύει τίποτα. Τότε θα πρέπει να έχει πολύ μεγάλες καταθέσεις. Μεγάλες καταθέσεις δεν έχει. Όχι. Το πόδι του δεν το πατάει έξω από την τράπεζα ποτέ. Μάλιστα. Αλλά εγώ έχω κάποιες υποψίες. Τι υποψίες? Έλατε από εδώ. Ξαναλάτε από εδώ. Έχω την εντύπωση ότι ο κύριος Θεό έχει κάνει τα χρήματά του λίρες και μεγάλα χαρτονομίσματα αξίας και τα έχει κρυμμένα. Πού? Έχει χρηματοκιβώτιο στο σπίτι του? Χρηματοκιβώτιο? Όχι χρηματοκιβώτιο. Αν δεν πήραν διαρρήκτες μες στο σπίτι, το πρώτο πράγμα που θα κάνανε, θα κάνανε ντου στο χρηματοκιβώτιο. Σωστά, σωστά. Βέβαια, αλλού τα έχει κρυμμένα που δεν ξέρει κανείς. Τι μου λες? Αυτό που ακούτε. Αλλά δεν ξέρεις πού, ε? Η αλήθεια είναι ότι κάτι ξέρω. Αλλά δεν είμαι κανένας κλεφτής. Α, ούτε κι εγώ. Εννοείται τι λέτε. Λάμπε το ολόκληρο, σε απαστράπτουσα. Τι ωραίο χαμόγελο, τι ωραίες μπούκλες, τι ωραία κοσμήματα. Λοιπόν, εφόσον σας εμπιστεύομαι, θα σας το εκμυστηρευτώ. Ο κύριος Θεό πολλές φορές συχνά πυκνά τη νύχτα με ολόγιο μου φεγγάρι. Τριγυρνάει κοντά στον Ρόμιλο. Πού ακριβώς? Μεράτα μου! Πω, τι όμορφη που είσαι, φτούφτου σκόρδα! Και εσύ, Θεό μου! Λάς, τι κάνεις εκεί? Κάνω προπόνηση για το Πάσχα. Λοιπόν, εμείς πάμε, αλλά όχι επειδή τώρα το αφεντικό θα λείπει εσείς να τεμπελιάζετε, έτσι. Μάλιστα. Την τσάντα μου. Πάμε. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Μυαλό μόνο για την Μπέατο ο Θοδωρής, ούτε γεια δεν μας είπε. Εσύ τι κατάφερες? Το πρώτο μέρος του σχεδίου πέτυχε. Της έριξα το δόλμα και τσίμπησε σαν το χάνω. Είσαι σίγουρος? Βεβαίως. Και πάμε τώρα για το δεύτερο μέρος. Πάω να πάρω κάτι που θα μου φανεί πάρα πολύ χρήσιμο. Ωραία, εγώ μπορώ να βοηθήσω κάπως? Όχι, όχι αυτή τη στιγμή. Πρέπει να λειτουργήσω με άκρα μυστικότητα και σαν έλεγχο. Έφυγε. Για να δούμε. Πόσο ώρα κοιμάμαι. Δύο ώρες. Εσύ ξεκουράστηκες και εμένα πιέστηκε το χέρι μου να κρατάω το κινητό σε το άγαλμα της ελευθερίας. Καλά, τέλεια. Το project μου πάει τέλεια. Εμένα αυτό το project γιατί μου φαίνεται κουλαμάρα? Γιατί είσαι άσχετη. Άμα θέλεις να ξέρεις, ο Άντι Βόρχολ κινηματογράφησε έναν άντρα που κοιμότανε επί 6 ώρες. Και αυτό θεωρείται κορυφαίο έργο της underground σκηνής. Σε σκηνή τον κοίμησε, για κάμπινγκ πήγαν καλά. Καλά, εκτός από άσχετη, είσαι και ακαλλιέργητη. Α, ναι! Αν είμαι όλα αυτά που λες, γιατί κάνω τι κάνει αυτό το ζώο, Άντι Βόρχολ, πώς τον είπες? Βανά, δεν θα σου κάνω τώρα εγώ μαθήματα για την τέχνη. Λοιπόν, θέλω εδώ τα πλάνα μου.
Να σου πω καλά. Νιώθω ότι τσίτωσε το δέρμα, η επιδερμίδα μου, απομακρύνθηκε ο μαύρος ο κύκλος. Πώς νιώθεις το μαύρο τον κύκλο, για πες. Βανουλά, μην κολυσιεργείς. Θέλω εδώ τα πλάνα μου να δω τι θα ανεβάζω στα social μου. Συγγνώμη τώρα, σε λίγο θα έρθουν οι άντρες μας από τη δουλειά, ρε. Έχεις δίκιο. Μήπως πρέπει να κάτσουν και αυτοί να το δούμε, όλοι μαζί. Αυτό κατάλαβες, ότι θέλουν να δουν εσένα να κόβεις τούβες δύο ώρες. Ρε, τη βραδιά μας περιμένει, ρε. Εσύ, Αχιλέα, όταν κάποιος κάνει μία επίσκεψη σε ένα σπίτι, λέει κάτι, μιλάει. Εσύ δεν λες τίποτα και κοιτάς και περπέρα. Πες μας τουλάχιστον κανένα νέο σου. Έχουμε κανένα νέο από την Εβίτα? Βασικά αυτό σκέφτομαι. Με πήρε σήμερα τηλέφωνο και μου είπε ότι πέρασε στην οντισιόν. Α, μπράβο το κορίτσι! Δεν είναι μόνο όμορφη, έχει και ταλέντο. Να δείτε που αυτή θα κάνει μεγάλη καριέρα. Ναι, πολύ μεγάλη. Δεν χαίρεσαι και πολύ ή είναι ιδέα μου? Με τι να χαρώ τώρα, ρε πατέρα μου, δουλεύεις κι εσύ? Δεν καταλαβαίνετε ότι τώρα που πέρασε πρέπει να μετακομίσει άμεσα στο Λονδίνο? Ναι, αλλά αυτό το ήξερες. Δεν το ήξερα. Μου είχε πει ότι ήταν πολύ δύσκολο να περάσει. Τέλος πάντων, εγώ πίστευα ότι θα επέστρεφε και ότι μετά θα πηγαίναμε μαζί όπως τα είχαμε συζητήσει. Μπράβο, Βραχιλιά, όπως πάντα. Σκέφτεσαι πρώτα τον άλλον. Άλλαξαν τα σχέδιά μας, Φλωρέτα. Άλλα είχαμε συμφωνήσει και τώρα δεν ξέρω τι να κάνω. Να χαρείς φυσικά. Στην κοπέλα προκύπτει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ανοίγονται καινούργιες πόρτες. Ένα λαμπρό μέλλον. Γι' αυτό χαίρομαι. Δεν σου φαίνεται? Δεν μου φαίνεται, Φλωρέτα, γιατί έχω άλλα πράγματα πιο πιεστικά να σκεφτώ και να αποφασίσω. Όπως? Σκέφτομαι πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να φύγω άμεσα κι εγώ για Λονδίνο. Στη διάθεσή σας, κυρία Προκοπίου, να κλείσουμε κάποιο ραντεβού. Και τώρα τι έχουμε? Δεν είμαι σίγουρος, Ρενάτα. Τι έχουμε? Μπορείς να μου το διευκρινίσεις? Νιώθω ότι σε ξέρω και όσο πιο πολύ σε μαθαίνω, τόσο πιο πολύ δεν είμαι μαζί σου. Θέλω να σε νοιάζομαι. Να σε προσέχω. Να σε θαυμάζω. Και θα περιμένω για όσο χρειαστεί. Τελείωσε για σήμερα? Όχι ακόμα. Ωραία, αν δεν σε πειράζει θα κάτσω εδώ να περιμένω. Να δω και κάτι ειδήσεις που θέλω. Ναι. Θα δουλέψεις ή θα κοιτάζεις τι κάνω? Άντε, τελείωνε, να πάμε να φάμε, πίνασα. Φύγαμε. Πάτε ρε παιδάκι μου, εσύ και μου κόψεις το αίμα. Τρώμαξες, Βλασάκο. Έρχεσαι σαν το γατί από πίσω, τσουκου, τσουκου, τσουκου. Δεν σε πήρα χαμπαρί, τρώμαξα, ναι. Και γιατί με πέρασες γελιστή? Όχι. Απαγωγιά? Όχι, όχι. Μανιακό κλόουν δολοφόνο? Χειρότερο, νόμιζα ότι γύρισε ο Θόδωρας και με έκανε τσακωτό. Αυτό θα ήταν όντως χειρότερο. Τι κράτας εκεί? Το υποτιθέμενο κομπόδεμα του Θόδωρα. Α, εσύ είσαι πολύ οργανωμένο. Τι με πέρασες. Με το που θα δει αυτό το πράγμα η Μπεάτα θα νομίζω ότι πήγε το θησαυρό του Τσιφούτη. Ναι, αλλά πού θα το κρύψουν? Στο πηγάδι. Μέσα? Όχι, βασικά και κυμπλούμε στο νερό. Όχι, κοίτα, εδώ. Και
Μετά τι θα κάνουμε? Περνάμε στη δεύτερη φάση. Πάμε στο σπίτι να σου εξηγήσω. Ωραία. Πάω να κλειδώσω να πάρω πράγματα και έρχομαι. Επιτέλους, ήρθε το φιλοθεάμων κοινό για να αρχίσει η προβολή. Δεν βλέπω την ώρα. Ωρεξάτη τη βλέπω τη δικιά μου και εξαγκίστρωμε. Αγόρια, ελάτε βρε, καθίστε. Σας έχω ετοιμάσει και ωραιότατο ζεστό popcorn, βέβαια. Μαντεύστε τι θα δούμε σήμερα. Να σου πω την αλήθεια, το μόνο που θέλω να δω αυτή τη στιγμή είναι το κρεβάτι μου. Ναι ρε ματάκια μου, και εγώ επειδή είχα δύσκολη μέρα στην εταιρεία, την είχα φανταστεί πιο ήσυχη τη βραδιά. Τότε θα σας αρέσει πολύ καλή ταινία. Μιλάμε για πολύ ησυχία. Τι, καμιά βαρετή ρομαντική κομεντή πάλι? Όχι βέβαια, κάτι πολύ ανώτερο. Αυτή η ταινία θα μπορούσε να είναι installation σε μουσείο μοντέρνας τέχνης. Τι είπε ρε παιδιά, τι θα δούμε? Τη γυναίκα σου να κοιμάται. Έτσι είναι ο τίτλος. Να μου πεις ποιος τον βρήκε να του δώσω συγχαρητήρια. Όχι ρε, αυτό είναι το θέμα της ταινίας. Η Σίλβια πασαλήφθηκε με κρέμες και κοιμήθηκε. Και εμείς τώρα θα παρακολουθήσουμε 2 ώρες που κόβει τούφες για να δούμε αν τσίτωσε το δέρμα της. 1000 φορές να ήταν ρομαντική κομμεντή. Σίλβια μου, εγώ είμαι πτώμα. Αν δεν σε πειράζει, θα πάω να κοιμηθώ. Και άμα θες, έλα να δεις εμένα να κοιμάμαι. Ναι, ναι. Ματάκια μου, κι εγώ επειδή κουτουλάω, θα πάω τώρα να κοιμηθώ και να μας πεις την περίληψη. Μα σας. Expert. Αγόρια, γιατί είσαστε κουρασμένοι? Έγινε κάτι στην εταιρεία? Σας φώναξε ο Μάρκος να σας μιλήσει όταν έφυγα? Ή μήπως ο Σύφης? Γιατί κι αυτός ήθελε να σας μιλήσει. Γιατί? Γιατί? Γι' αυτό το μπέρδεμα ρε που σου είπα με την κρέμα που έγινε, βέβαια. Μήπως έπρεπε να πάρω εγώ τώρα τον Μάρκο ένα τηλέφωνο να δω τι γίνεται? Ρε για Μάρκους τώρα και κρέμες και Σύφηδες θα λέμε. Εδώ έχουμε το αριστούργημα της 8ης τέχνης. 7ης. Η Σύλβια να κοιμάται. Επιτέλους θα δούμε και κάτι ποιοτικό. Πήξαμε στο Hollywood. Βάλτε το γρήγορα. Έτσι. Τσίπα και το καλαμπόκι. Ρε την καημένη την Μπεάτα, το πιστεύεις ότι τη λυπάμαι με όλα αυτά που πρόκειται να της κάνω? Τη λυπάμαι καθόλου, καθόλου. Δεν έπρεπε να πούμε μόνο για χρυσές λίρες. Έπρεπε να της πω ότι η Θόδωρας έχει χρυσά δόντια. Είσαι τρελός, θα πήγαινε να τα βγάλει με καμιά ρονάλια. Ρε το Θόδωρα μου θέλει και καζίνο. Δεν βλέπει εμάς καθόμαστε ήσυχα ήσυχα στο σπιτάκι αραχτή? Ναι, τι ωραίο που είναι το σπίτι. Αλήθεια η Ρενάτα είναι εδώ? Μπα, δεν νομίζω. Τώρα τελευταία κάνει παρέα με άλλους φίλους τα βράδια. Α, πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι γι' αυτό. Είχε στεναχωρηθεί πάρα πολύ με το χωρισμό μου. Καιρός είναι η κοπέλα να γνωρίσει και άλλους ανθρώπους. Ναι, αλλά ασχολείται και με τους δικούς μου φίλους. Η Ρενάτα. Η Ρενάτα, Ρενάτα. Τις προάλλες με ρώτησε για το τι έχουμε εμείς οι δύο. Και εγώ δεν ξέρω τι να της απαντήσω. Μπορείς να με βοηθήσεις για να μην έχω πορεία? Εμείς οι δύο. Ναι, εμείς οι δύο. Έχουμε το γνωστό. Ποιο είναι το γνωστό? Δασκάλα μαθητής. Δασκάλα, έχεις δει πολλές δασκάλες να κοιμούνται τα βράδια στα σπίτια των μαθητών τους που είναι γενήλικες? Η παιδεία πάνω απ' όλα. Δεν το σου εγώ για την παιδεία. Χάλη να με πατήσει η παιδεία. Εγώ για την παιδεία λιώνω. Αλλά εγώ δεν ξέρω αν κοιμάμαι που για να πήγε, θα λιώσω εκεί πέρα πάλι. Θα σαπίσουν τα παίδια μου στο τέλος. Δεν μπορώ. Είναι από την εποχή της γιαγιάς του Φώτη. Ωραία. Άμα θέλεις, μπορώ να κοιμηθώ εγώ στον καναπέ. Κοίτα να δεις τώρα τι ιδέα μου σφήνω στον εγκέφαλο. Δηλαδή, πώς το σκέφτηκα. Εγώ λέω και οι δυο μας να κοιμηθούμε μαζί μέσα. Τι λες? Μαζί, ε? Μαζί, ναι. Κοίτα να δεις, Βλάση, που δυστυχώς κάνω ανήσυχο ύπνο και μπορεί να μην καταφέρεις να κοιμηθείς. Κοίτα να δεις, Μαρίνα, που δυστυχώς κι εγώ κάνω ανήσυχο ύπνο. Στιφογυρνάω, ρίχνω αγκονιές, βρίζω, φωνάζω, λέω δημοτικά, σκυλάω, έχω μεγάλο ρεπερτόριο, ταιριάζουμε πολύ. Ωραία, Βλάση, αφού κάνουμε κι οι δύο ανήσυχο ύπνο, ναι, ας τον κάνουμε μαζί. Να τον κάνουμε λοιπόν, μαζί. Δεν το βλέπω. Τι θες ρε? Παιδιά, ο πατέρας μου έφερε την Πεάτα σπίτι. Στο τσάκα έφυγα γρήγορα το παράθυρο του μπαλκονιού. Α, πολύ καλά έκανες, γιατί άμα καταλάβει ότι είσαι ο γιος του πάει. Χάλασε το σχέδιο. Εδώ πέρα τι θες? Τι να θέλω? Εδώ θα κοιμηθώ. Θα με ανοιχτείτε άλλο ένα βράδυ. Δικό σου είναι το σχέδιο, δεν πρέπει να με την Πεάτα. Λοιπόν, εγώ πάω να κοιμηθώ μέσα. Εσείς. Εμείς σε ξεβολεύουμε, πήγαινε. Ναι. Θα στείλω μήνυμα στη Ρενάτα να της πω να μείνει στο Προκοπέκο να γίνει κατηλημένο. Σκάσε! Oh.
Δεν μπορώ να πάω σπίτι μου σήμερα. Λάω σύναξη στο Μέγαρο Προκοπίου. Είχες σκοπό να φυγείς? Δεν ξέρω. Μάρκο, μπορείς να με φιλοξενήσεις σήμερα? Ρενάτα, θα κάνω πέτρα την καρδιά μου και θα σε βολέψω κάπου. Να σου πω κάτι, εγώ κοιμάμαι και στον καναπέ. Μπορείς να κοιμηθείς όπου θέλεις. Όλο το σπίτι είναι δικό σου. Μας. Η Βανίλα κοιμήθηκε. Είναι που δεν αντέχει την καταιγιστική δράση. Καλά, παιδιά. Από την πρώτη προβολή φαίνεται κιόλας ότι το βίντεό μου έχει θαυματουργές ιδιότητες, χαλαρωτικές. Πρώτη προβολή, λέει. Θα υπάρξει και δεύτερη? Ο Βάσα. Τι λέτε? Τίποτα, παντάκια μου, ο Βοντάρας. Δίνει συγχαρητήρια στο έργο σου. Έχει, λέει, συγκλονιστεί. Παραδείγμα του μείνει το παπκόνι στο λαιμό από τη συγκίνηση. Αληθεύει, Το συμβολισμό τον πρόσεξες? Το συμβολισμό δεν πρόσεξα. Εκεί ειδικά που γυρίζεις πλευρό, μου κόπηκε ανάσα. Εμένα δεν μου κόπηκε ανάσα, ρε Φωτάρα. Ρε άτιμο, επίτηδες θα κάνεις για να έχεις το θεατή στην τσίτα, Ας πω, αν αμολύσεις και κάνα ροχαλιτό, θα τρέχω με σκάνες για φοίνικες, Καλά, Μακή, χαίρομαι πάρα πολύ που σου άρεσε. Κρίμα, βρε παιδιά, που δεν είναι εδώ ο αδερφός μου. Χάνει. Να. Τι κάνετε, ταινία βλέπετε? Καλό το Σύφη. Εδώ βλέπουμε την ταινία μου, ναι. Σύφη μου, ως πρόσωπο της Μπάιο Σόφο είχα μια φοβερή ιδέα. Θέλω να κάτσεις να μου πεις τη γνώμη σου. Ναι, Συμφακώ. Όχι από την αρχή όμως, θα σου πούμε εμείς την πλοκή, Ναι. Βασικά, θείε, εσείς άλλο θέλω να μου πείτε. Γιατί από το πρωί ψάχνω να ανακαλύψω πώς βρέθηκε στην εταιρεία αυτή η βρωμερή κρέμα και σοβαρή απάντηση δεν παίρνω. Τώρα είσαι άδικος. Γιατί ρώτησες και εμένα και τον Ζαχαρία και σου είπαμε ξεκάθαρα δεν ξέρουμε. Σωστά, εσύ και ο Ζαχαρίας ξεκάθαρα δεν ξέρετε. Εσύ, θείε μου, ξέρεις τίποτα για την υπόθεση? Εγώ, ρε Συμφάκι μου, να πούμε. Στόμα έχω και μιλιά, δεν έχω τη δουλειά μου, θέλω να κάνω μόνο. Μάλιστα, αθώες περιστερές όλες σαν να λέμε. Εγώ πάλι γιατί είμαι σίγουρος ότι κάτι ξέρετε και μου το κρύβετε? Εγώ, ρε, να κρύβομαι. Στην τελική εσύ κρύβεσαι. Πού ήσουν, ασύρε, και με ποια? Παιδιά, δεν τα συζητήσουμε τώρα αυτά. Χάνουμε τη δράση. Βέβαια, και εγώ θέλω να παρακολουθήσω. Έρε, κάτι πλανάρες που έχει τραβήξει η Βανούλα. Κουροσάβα. Με ποιο σάβα? Πρόκειται τώρα. Μα τι είναι αυτό που βλέπουμε? Καληνύχτα. Άντε, Πινάργο, ξύπνα. Ρενάτα, ξύπνα. Καλημέρα. Καλημέρα. Συνήθως με ξυπνάει το ξυπνητήρι μου, αλλά προτιμώ εσένα. Πώς κοιμήθηκες? Μόνος μου. Εσύ μου είπες να διαλέξω δωμάτιο. Και βέβαια εσύ επέλεξες το μεγαλύτερο. Έτσι δεν είναι? Αλλά εγώ σηκώθηκα πρωί-πρωί για να σε περιποιηθώ, είδες. Μυρίζω ζεστό καφεδάκι και κάτι άλλο. Α. Φρεσκοψημένο κέικ. Κάποια ξύπνησε πεινασμένη. Έχει και room service το ξενοδοχείο, Μπορεί να πληρώνω κάτι παραπάνω, αλλά η περιποίηση δεν παίζεται. Το πρωινό είναι δωρεάν. Πάει πακέτο με το ξύπνημα. Και οι πελάτες τρώνε μόνοι τους ή τους κάνει παρέα το προσωπικό? Για σένα θα κάνουμε μια εξαίρεση. Να ξεκινήσω με το καφεδάκι. Ορίστε. Μου το μανάρι. Καλά θα μου πάει η μέρα. Βρε την Μπεάτα. Τελικά τι έγινε, το έστεισες στο μαγαζάκι που μου λέγες? Όχι ακόμα. Αυτός ο γεροξούρας που σου έλεγα ότι τρέχει από πίσω μου, μου κάνει νεράκι με καθυστερεί. Έχει και παράπονο, Ρε παιδάκι μου, μπορεί να μην έχει και τόσα λεφτά όσο λέει. Αν δεν είχε λεφτά, δεν θα καθόμουν εγώ να χάνω το χρόνο μου μαζί του. Αλλά αυτός, εκτός από λεφτά, έχει και κουσούρι. Ποια απ' όλα. Θέλω να πω δηλαδή τι κουσούρι έχει. Είναι τσιγκούνης, Μίμη μου. Είναι τσιγκούνης. Κάτι είχα καταλάβει κι εγώ από μόνη μου, αλλά χτες έπιασα κουβέντα με έναν υπάλληλο του γέρου
Και μου είπε ότι τα λεφτά του τα κάνει μασούρι. Μπορεί να έχει δίκιο ο υπάλληλος. Αχ, την πάτησα μίμη μου, την πάτησα. Τόσα λεφτά, τόσα ακίνητα και αυτός ο Καρμύρης δεν βάζει το χέρι στην τσέπη. Πού να βλέπεις το σπίτι του. Αχούρι. Όχι αχούρι. Το έχεις δει. Όχι, okay, θέλω να πω ρε παιδάκι μου, όχι και αχούρι. Δεν μπορεί ένας τόσο πλούσιος που μου λες εσύ να είναι αχούρι το σπίτι του. Εντάξει, ήταν καθαρό. Αλλά βρε παιδάκι μου, μικρό και της δεκαετίας του 50. Τα έπιπλα του αρχαία, οι πίνακες ξεθοριασμένοι. Και τα χαλιά του θαρμένα. Πώς μπορεί να ζει μέσα σε τόση κακοχουστιά. Μπορεί να του άρεσε έτσι. Ή μπορεί να είναι τσιπούτης και δεν αγοράζει τίποτα καινούριο. Αχ, τι να τα κάνει τόσα λεφτά. Μαζί του θα τα πάρει. Μάλιστα. Ας φύγω, έξαλλη με. Έτσι που λες, Φλωρέτα μου, η Μπεάτα λιώνει για μένα. Δηλαδή, είσαι σίγουρος ότι της αρέσεις. Αν της αρέσω, λέει, είναι ξετρελαμένη με την πάρτι μου. Να φανταστείς, χτες μετά τη βόλτα την έφερα σπίτι να την κεράσω ένα λικεράκι και μου είπε ότι έχω καταπληκτικό γούστο. Της άρεσαν τα σεμέν της μάνα σου. Από κύριε. Δεν ξεκολλάει από πάνω μου, Φλωρετά. Άντε στην υγεία μας. Στο Λεωνίδα, γιατί δεν έφερες καφέ? Αρκετή πίκρα έχει ο Λεωνίδας από μόνος του. Δεν χρειάζεται και τον καφέ. Εγώ δεν μιλάω, γιατί άμα μιλήσω θα μαλώσουμε πάλι. Έτσι, μπράβο. Τώρα είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Θα κάτσετε να μαλώσετε τόσα χρόνια φίλοι για μια γυναίκα? Όχι, αυτή η γυναίκα δεν είναι σαν τις άλλες. Ευτυχώς, γιατί ποιος μας έσωσε. Αυτό ήτανε που δεν θα μιλούσες, Λεωνίδα. Λοιπόν, φιλαράκι, εσύ δεν πρόκειται να ξαναπιείς καφέ από μένα. Δεν πειράζει, θα πάρω καφετιέρα. Να πάρεις. Θα πάρω. Ρε Λεωνίδα, σαν παιδιά κάνετε. Εγώ φταίω. Εγώ είμαι αυτός που έχει ξεκουτιάνει τελείως. Να μου το θυμάσαι, Φλωρέτα. Δεν θα έχει άλλο τέλος αυτή η ιστορία. Έλα, ναι, κι εγώ. Εντάξει, θα τα πούμε σε λίγο. Έλα, γεια. Γεια. Ο Μίμης ήταν. Το κατάλαβα, αφού εσύ τον πήρες τηλέφωνο. Καλά, αφού θα έρθει η κορίτσι μου σε 5-10 λεπτά, θα είναι στην εταιρεία. Δεν μπορείς να περιμένεις. Ω, θέλω να του τηλεφωνάω συνέχεια. Να του τηλεφωνάς, ακούω. Ναι. Θέλω να του τηλεφωνάω μόλις ξυπνάω, όταν πίνω τον καφέ μου, στο δρόμο όταν έρχομαι εδώ πέρα στη δουλειά. Απορώ πως αντέχει ο άνθρωπος. Να σου πω κάτι. Σήμερα όμως ο Μημάκος μου είχε κάτι. Το αισθάθηκα, εγώ το ένιωσα. Μέχρι και εγώ το ένιωσα, αφού το ρώτησες 15 φορές τι έχει και τι έχει. Ναι, αλλά δεν μου είπε για να μην με ανησυχήσει. 7 ολόκληρα λεπτά θα πρέπει να περάσουν μέχρι να έρθει. Θα σκάσω, ρε, να μάθω. Πλατανιά, τον καφέ μου και σβέλτα. Δεν έχει μαντινάδα σήμερα. Μαζέψου. Συγγνώμη, το λέω επειδή σας είδα χθες να φεύγετε με το Σύφη και φαντάστηκα ότι θα πηγαίνετε σε κάποιο κριτικό γλέντι. Αλήθεια, πού πήγατε? Ζωγραφιά, έχει αρκετά ένσημα η Πλατανιά για να μπει στο Ταμείο Ενεργείας. Ου, έχει. Εντάξει, 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 σκάω. Έχετε και σύσκεψη σήμερα. Θα σας ειδοποιήσω όταν έρθουν όλοι. Ο Δαμιανός είναι μέσα? Λείπει στη Θεσσαλονίκη για το δίκτυο πωλήσεων. Και εκεί να μείνει. Να και ένα καλό να επιτέλους μόνοι στο γραφείο μου. Ελπίζω να μου έχεις καλά νέα. Ναι, δηλαδή η δραματική είναι ενήμερη για όλα όσα είπαμε για αυτή τη Μαρίνα. Τέλεια. Έλα, Λετάνια. Λοιπόν, τη γλίτωσες για σήμερα, δεν απολύεσαι. Τον καφέ μου και σβέλτα. Α, και πες τους, όχι δικά. Θα το ρίξω έξω σήμερα. Άντε ρε Μακή, σήκω, θα αρχίσουμε πάλι τη δουλειά. Θα πας σήμερα μόνος σου. Εγώ δεν είμαι καλά. Όντως δεν είσαι καλά? Με πιάνει πονοκέφαλος, με τους ηλίθιους φίλους μου. Ρε με δουλεύεις, δεν με περιμένει ο Μάρκος να μιλήσουμε για την κρέμα. Αν πάω στη Σόφο, όλο και κάπου θα με τσιμπήσει. Θα με ξεμοναχιάσει το γραφείο. Γι' αυτό σου λέω. Εγώ δεν είμαι καλά. Έχω ηλαρά, έχω μαγουλάδες, έχω ποδάγρα. Πες ό,τι θες. Ο Μάρκος με μεθεί, το νου σου. Τι έγινε, θεία μου? Μας έχει στριμώξει ο Ηλιάδης, με ρωτείς για την κρέμα και δεν ξέρεις τι να πεις. Άσε μας ρε εσύ παλιό να πούμε, έχεις φάει κόλλημα με την κρέμα. Εγώ σε ρωτάω που ήσουν αχτέ. Και ούτε να το ρωτήσεις. Να μην ανακατεύεσαι τα προσωπικά του ανησυχού σου. Η διαφορά μας, θεία μου, είναι ότι εγώ δεν έχω πρόβλημα να σου πω. Κακός! Μπα! Ως τέτσι, για πε λοιπόν, πού ήσουν ρε εσύ φάκι χτε. Σε ένα εστιατόριο. Ορίστε. Ο άνθρωπος πήγε να φάει. Ρε, τι με ενδιαφέρει με ένα τόσο εστιατόριο τώρα και τι έφαγε και τι πλήρωσε. Με ποια ήσουν αγοράκι, με αυτό με ενδιαφέρει. Με τη Φέη. Με τη.
είναι ένα συνηθισμένο όνομα. Της παρηγοριάς. Μαρίνα! Μαρίνα! Βλάση, τι κάνεις εδώ πρωί-πρωί? Ήθελα να δω για ποιο λόγο έφυγες έτσι βιαστικά. Τι σε θέλανε από τη σχολή? Παράξενα τα πράγματα. Στην αρχή όταν με ειδοποίησαν να πάω, νόμιζα ότι θα ήταν κάτι σημαντικό, γιατί μου είπαν να πάω όσο πιο γρήγορα μπορώ. Αλλά τελικά όταν πήγα, ήθελα απλά να μου μιλήσει ο διευθυντής. Για ποιο θέμα? Αυτό είναι το πιο παράξενο, δεν κατάλαβα για ποιο θέμα ήθελε να μου μιλήσει. Γιατί στα ρώσικα στα λέγε? Όχι, απλά δεν με ρώτησε κάτι σημαντικό. Γενικά πράγματα. Πώς είμαι, πώς πάει το εργαστήρι, πώς θα πάω με τους σπουδαστές, τέτοια. Εντάξει, ενδιαφέρεται να δει πώς πάει το εργαστήρι, είναι λογικό, μισκάς. Δεν ξέρω. Αυτόν τον άνθρωπο τον γνωρίζω χρόνια και καταλαβαίνω όταν κάτι δεν πάει καλά. Με κοιτούσε με ένα βλέμμα περίεργο, διερευνητικό. Κάτι δεν μ' αρέσει. Τέο μου, πάλι εσύ δουλεύεις στους καφέδες. Καλά, τι τους πληρώνεις τους υπαλλήλους? Για να κάθονται και να τρέχεις εσύ κοντζάμ αφεντικό? Όχι, δεν κάθονται, όχι, όχι. Μόνος μου εγώ ζήτησα να αναλάβω αυτό το πόστο. Καλά τώρα, δεν καταλαβαίνεις γιατί? Όχι. Αφού έβαλες εδώ πέρα το εμπόρευμά σου, να είμαι κοντά σου, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί. Ώστε για μένα το έκανες, Θεό μου. Ναι. Κι εγώ θα ήθελα να περνάμε πιο πολύ χρόνο μαζί. Αλλά δυστυχώς αυτό δεν γίνεται. Γιατί? Γιατί δεν μπορεί να μείνει εδώ το εμπόρευμά μου. Γιατί δεν μπορεί? Δεν το εμπνέει ο χώρος? Πλάκα έχεις, Θεό μου. Αλλά να, τα βότανά μου είναι πολύ ευαίσθητα. Μια βροχή να πιάσει, πάει, καταστράφηκαν όλα. Χρειαζόμαστε έναν εσωτερικό χώρο. Αυτό είναι όλο και δεν το λες. Έχω εγώ τη λύση. Αλήθεια? Το ξέρα ότι κάτι θα έχει σκεφτεί. Λοιπόν, άκουμε. Mm. Θα πάρουμε το εμπόρευμά σου και θα το βάλουμε μέσα, στο αλφαδάκι. Έτσι και το εμπόρευμα θα είναι προστατευμένο και εμείς θα είμαστε κολλημένοι ο ένας απάνω στον άλλον. Καλά, δεν θέλω τίποτα άλλο. Αλλά να, έχω καλύτερη ιδέα. Ναι, πες την. Το εργαστήρι δίπλα. Δικό σου είναι. Γιατί δεν τους κάνεις μία έξωση? Να ανοίξουμε εκεί μία μαγαζάρα λουξ. Τι λες, πότε θα τους διώξεις? Καλό, φιλενάδα! Καλό! Εσύ, κοίτα εδώ τι αγόρασε η συμπούνη από μια κοπέλα. Δηλαδή, ο φίλος της ο σουβλατζής το αγόρασε. Μια κρέμασε και τη δική μας που βρωμούσε. Την καλαγμένη. Αντρώτη λένε! Παρέ, συνάδελε! Τι θέλεις? Θέλω να μυρίσεις κι εσύ, να μας πεις τη γνώμη σου, βρε. Ευχαριστώ. Στο καλό. Τι θέλει αυτός πάλι εδώ πέρα, τι κοιτάζει? Κύριε! Κύριε! Και θα δεχτούν να χρηματοδοτήσουν κάτι τέτοιο? Ναι, έχω μιλήσει με δύο τράπεζες και με το επιμελητήριο. Το γιαλούρι, φυσικά. Ναι, το γιαλούρι μας στηρίζει. Αλίμονο, αγαπημένη του είσαι. Να μην έχεις καταλάβει ότι η Σόφο δεν ανήκει πλέον σε χέρια Σοφοκλέους. Πώς θα ένιωθε ο πατέρας σου αν το μάθαινε αυτό? Τι? Το Μίμι μου έβαλε στο μάτι, βρε παρδάλο. Μίμι μου? Μου! Εμένα θέλει το μανάρι. Σου έρχεται εδώ τώρα. Πρέπει να γίνει κάτι. Κάνουμε τη Σόφο μέσα από τα χέρια μας. Την έχουμε χάσει ήδη, Φέη. Δεν ξέρω τι μας έχει απομείνει. Εγώ έχω μία ιδέα, δηλαδή μια πρόταση που θέλω να σου κάνω. Για να πάρουμε πίσω την εταιρεία του παπάκι. Ακριβώς. Και νομίζω ότι είναι η μόνη λύση.